χώρο και τραγούδι είχε η γιορτή του κρασιού που πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά στα πηγάδια του Αδρονιού στον Αγαλά από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού. Πέρα από τους μικρούς και μεγάλους χορευτές του συλλόγου, οι παρευρισκόμενοι απίλευσαν χορούς από την Κρήτη, μιας και καλεσμένοι στην εκδήλωση ήταν μέλη του μουσικοχορευτικού συλλόγου Ψιλορίτης από τα Χανιά. Παρόν στη γιορτή κρασιού, ο βουλευτής Ακίνθ Διονύσης Ακτύπης, που μίλησε για την σημασία διατήρησης των παραδόσεων, αλλά και την ανάγκη προώθησης των τοπικών μας προϊόντων. Να ευχαριστήσω και να πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο του χωριού για το γεγονός ότι κάνει μια τόσο πολύ ωραία εκδήλωση σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνεις εκδήλωση, ο οποίος δεν έχει φως, δεν έχει ρεύμα, δεν έχει δίκτυο εδώ στην περιοχή. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα πράγματα θέλουν πολύ μεγάλο κόπο για να γίνουν και να οργανωθούν. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγαλά, Γιάννης Κλάδης, ευχαρίστησε με τη σειρά του όσους βοήθησαν στην διοργάνωση της γιορτής κρασιού. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον βουλευτή Ζακίνθου, που ήταν και ο μοναδικός που παρευρέθηκε στο χωριό, αλλά και τον απερχόμενο αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Νιωτόπουλο για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης. Μετά την παρουσίαση των παραδοσιακών χορών, ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.